μαθητές του. Ας μην χαρέσετε η καρδιά σας. Πιστεύετε στο Θεό, πιστεύετε σε μένα. Στην οικία του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Άλλο θα σας έλεγα ότι πηγαίνω να σε ετοιμάσω τόπο. Και αν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου. Ως το όπου είμαι εγώ, να είστε και εσείς. Και όπου πηγαίνω, γνωρίσετε τον δρόμο. Του λέει από μας, Κύριε, δεν γνωρίζουμε που πηγαίνεις, πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τον δρόμο. Του λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι η όλους και η αλήθεια και η ζωή. Κανένα δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Ευχαριστώ για όλο τον κόσμο που είναι εδώ σήμερα στην Καθολική Εκκλησία για την λειτουργία, για την βασίλισσα μας, η Ελισάβετ δεύτερη. Είναι μεγάλη μέρα για όλο τον Βρετανικό, πάντα στον κόσμο. Όχι μόνο Βρετανικό, είναι πολύ άλλο κόσμο. Πάντα στον κόσμο που ξέρει την βασίλισσα και την δουλειά που έχει κάνει εδώ 90 χρόνια. Είναι μεγάλη πράγματα τώρα πως φύγει αυτή, αλλά εμείς με χαρά στο καρδιά μας, λέει αδύ για αυτή. Τώρα αυτή θα πάει μέσα ο Φίλιππος, στην μεγάλη αγάπη της, και εμείς βλέπει μπροστά, για του Κάλλος Φίλιππος. Ευχαριστώ. Και εμείς. We give thanks for her years-long question service and dedication to our country. She's been a permanent person of unity for our nation, an abiding presence who stood above all the daily politics, giving a sense of calm and presence in the leadership of our nation, even in the most turbulent of the times. Let us pray for the royal family as they grieve the loss of a dear mother, grandmother, and great-grandmother. May they take comfort in her Christian faith as we commend her to God. We will remember her in our prayers and in our celebration of Mass. May she rest in peace. Amen. Ιδιαίτερη μέρα εδώ. Έτυχε, είμαι χαρούμενος που βλέπω αυτή την εκκλησία μετά από πολύ καιρό να κάνει μια λειτουργία, η οποία ήταν πρωτοφανής για μένα. Εγώ τουλάχιστον δεν ξανά είχα αυτή την εμπειρία. Βέβαια, ήρθαμε εδώ για να συμπαρασταθούμε στους Άγγλους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και του Commonwealth. Είναι μια λυπηρή ημέρα σήμερα για εκείνους. Η Βασίλισσα Ελισάβετ δεύτερη απεβίωσε και κάνανε μια απλή, ομοφιλητή και σοβαρή λειτουργία απλά για να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας. Και εμείς λοιπόν από μεριά μας τα συλληπιτήριά μας για το Ηνωμένο Βασίλειο και για το Commonwealth και αυτά, ευχαριστώ. Και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος του Παγκοσμίου Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Μισελίνου, θέλει να εκφράσει τα θερμά συλληπιτήρια στον Βρετανικό λαό για την απώλεια της βασίλισσάς του, την οποία αγαπούσε, γιατί ήταν μια άξια βασίλισσα, ικανή και βοήθησε πάντα όλο τον κόσμο. Θερμά συλληπιτήρια και πάλι.